Η ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Πληροφορικών τεκμηρίωσε πόσο αβάσιμοι ήταν οι ισχυρισμοί περί μέγα τόνων κυβερνοεπίθεσης και αν και η επίθεση δεν είχε τελικά την έκταση που μας παρουσίαζαν, μπορεί να αποτελέσει αφορμή για ένα δημόσιο διάλογο που θα αναδείξει και χρόνιες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες ουσιαστικά οδήγησαν και στην ταλαιπωρία χιλιάδων μαθητών αυτές τις μέρες. Ο κ. Κυρακάκης έχει επιλέξει συνειδητά τις απευθείας αναθέσεις στον ιδιωτικό τομέα και την ταυτόχρονη υποβάθμιση και υποστελέχωση του δημόσιου τομέα. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αποκλείστηκε από τους διαγωνισμούς του Ταμείου Ανάκαμψης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο του ΙΕΠ όσο και του ηλεκτρονικού σχολείου, ενώ θα είχε και την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσει αντίστοιχες επιθέσεις. Κυρία Κεραμέως, από την άλλη, μας είπε να μην τη ρωτάμε γιατί θεσμικά δεν είναι πλέον υπουργός. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα παρουσιάστηκε γιατί το site της Τράπεζας Θεμάτων είναι στημένο χωρίς να πληρεί βασικές προδιαγραφές ασφαλείας. Ενώ εκείνη ήταν ακόμα υπουργός, βεβαίως. Η Ένωση Ελλήνων Πληροφορικών επίσης αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι κατά πάσα πιθανότητα βρισκόμαστε πάλι απέναντι σε μια προχειρότητα και μια έλλειψη σοβαρότητας, το οποίο ενισχύει ακόμα περισσότερο τις ευθύνες της πρώην υπουργού. Καλούμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία να μας δώσει σαφείς απαντήσεις για το τι συνέβη με την Τράπεζα Θεμάτων, όπως επίσης να μας πει αν υπάρχει η πιθανότητα άλλα δεδομένα των πολιτών και κυρίως ευαίσθητα δεδομένα των πολιτών να βρίσκονται σε site ή να βρίσκονται online χωρίς να πληρούν βασικές προδιαγραφές ασφαλείας και πρωτόκολλα. Επίσης, καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να ζητήσει συγγνώμη από όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς και να μας πει αν θα συνεχίσει να διατηρεί τον κύριο Ψαριανό στα ψηφοδελτιά της, που αποκάλυψε τους εκπαιδευτικούς αλήτες και σκουλίκια.